έχουμε ακούσει ότι μάλλον έχουν χωρίσει. Λοιπόν, στη Real Life έχει δώσει μια συνέντευξη η Ναταλία και λέει ότι καμία σχέση δεν περνάει 365 μέρες σε ροζ σύννεφο, ρίχνει την πρώτη και συνεχίζει λέγοντας ότι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει και κρίση. Και όταν τη ρωτάνε για τον Μάνο Ιωάννου, απαντάει ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί. Λέει τα καλύτερα. Κοντά στην πόρτα είναι αυτό. Ναι, αλλά όχι, λέει ότι, ναι, αλλά λέει ότι υπάρχει το για πάντα. Αλλά θέλει. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει το για πάντα. Έτσι δεν λέει. Λίγο πιο κάτω σε άλλη ερώτηση, επειδή γενικότερα μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σύντροφο σταθερά δίπλα της για πολλά χρόνια, τη ρωτάνε αν πιστεύει στο για πάντα. Και λέει, δεν θεωρώ ότι είναι παραμύθι, θεωρώ ότι υπάρχει, μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αρκεί να υπάρχει χιούμορ, κατανόηση και υπομονή. Κοιτάξτε και πιο κοντά στο για πάντα. Όσο πιο στο τέλος της ζωής φτάνει, όσο για πάντα. Λοιπόν, είναι παραμύθι. Αλήθειες λέει η Ναταλία. Πού είναι όλα αυτά που είπε είναι αλήθειες. Ότι καμία σχέση δεν βρίσκεται 365 μέρες σε ροζ σύννεφο. Ναι, αλλά δεν επιβεβαιώνει αν χώρισε ή όχι. Επειδή... Αυτό είναι το θέμα. Και γιατί πρέπει να το επιβεβαιώσει ή όχι. Να δούμε. Είναι ελεύθερο ο Μάρκος Ιωάννου. Ρε παιδιά, ο Μάρκος τη Σούκορα, ρε Έλενα. Πάλι ο Μάρκος. Πάτε καλά. Δηλαδή, αν πάρει μια αντίθετη άποψη, σημαίνει ότι κάνει επίθεση. Κοίταξε. Όταν αρχίζει είναι καλό παιδί, όταν αρχίζει με το είναι καλό παιδί, έχει τελειώσει. Μπράβο. Λοιπόν, να, εδώ ο δασκάλα μιλάει. Για εγώ πιστεύω ότι λέει ότι περνάει μια κρίση. Περάστε. Στα μπένα λοιπόν. Εκτός όμως από τα δημοσιεύματα, την έχουμε να μιλάει και on camera. Και θέλω να παρατηρήσετε λίγο την έκφραση του προσώπου της. Μήπως βοηθηθούμε από εκεί. Είναι πολύ καλή η Ναταλία, δεν την πιάνει από την έκφραση. Μίλησε στην Έλενα Πολυκάρπου λοιπόν, το είδαμε στην εκπομπή Αποκαλυπτικά και θέλω να δείτε τι απάντησε όταν ρωτήθηκε για τον Μάνο Ιωάννη. Καλό παιδί πάντως ο Μάνος. Υπέροχο παιδί, καταπληκτικό, γλυκό και άξιο παλικάρι και αγαπούμε πάρα πολύ. Αγαπούμε πάρα πολύ. Άρα και κάτι να έχει συμβεί, μπορεί και να το σώσουμε. Μεταφράζω εγώ, δεύτερη ανάγνωση. Λέω τώρα εγώ. Αντεγιά. Άξιο παλικάρι. Αμάτα παιδάκι μου, τι δυσίωση. Έλα τώρα, κορίτσαρος μόνος του τώρα, Ναταλία, αντί πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, πάνω παιδιά, άξιο παλικάρι. Πέντε μέρες το μήνα, παιδιά, να μην τη φέρνουμε. Δεν είναι στα Ναταλία, ό,τι αποφασίσει εκείνη. Και άμα θέλει να το χωρίσει, το χωρίσει. Να τη δώσω. Από σένα έχει πάρει το πράσινο φως. Να παντρευτεί η Ναταλία τον Μάριο Ιωάννου, πώς το λένε. Τι θέλει. Εσύ να τι νοιάζει. Τι θέλει. Τι σε νοιάζει εσένα. Θες να τα ακούσει τώρα. Συζητάμε στην εκπομπή, τι με νοιάζει. Να πούμε ότι μπορεί και να το σκεφτώ γάμο, γιατί πήρε τηλέφωνο ήδη για τον ηφικό. Πριν από το κοντρόλ. Κασίλα τη μεγάλη. Σαν να ξεκινάει το ηφικό. Κασίλα τη. Είναι ανωτά του και το αφήνει για άλλη τον ηφικό. Δεν το παίρνει, λέει. Λες, βέβαια. Τα άστα τι λένε.